Σταυρόλεξο για γερούς λίτες. Η δολοφονική δράση του 35χρονου καθομολογία κατά συρροή δολοφόνου, ο οποίος σκότωσε τουλάχιστον 5 γυναίκες και 2 ανήλικα παιδιά. Την ώρα που το ηλεκτρονικό έγκλημα έχει γονατίσει τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του περιβόητου Ορέστη, ο οποίος φέρεται να συνομιλούσε με δεκάδες γυναίκες σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ενώπιον των αρχών υπάρχει μεγάλος όγκος μαρτυρικού υλικού, ενώ στο επίκεντρο πλέον βρίσκεται και η μαρτυρία διοκτήτρια ταβέρνα, στην οποία επισκεπτόταν ο καθομολογία κατά συρροή δολοφόνος και η οποία κατήγγειλε στην αστυνομία ότι τον περασμένο Φεβρουάριο εντόπισε εντός του κάδου απορριμμάτων του εστιατορίου της ταξιδιωτική βαλίτσα, η οποία της κίνησε την περιέργεια. Στο πλαίσιο των διαφόρων πληροφοριών έχει διαβαστεί στην αστυνομία και η συγκεκριμένη πληροφορία. Έχουμε ρωτηθεί επανειλημμένα από χθες αν θα γίνουν οποιασδήποτε έρευνες σε άλλους χώρους. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω ότι είμαστε στο στάδιο της αξιολόγησης της πληροφορίας και θα αποφασιστεί κατά πόσο θα γίνουν ή οποιασδήποτε ενέργειες έρευνες σε άλλους χώρους. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και μετά από αυτή την μαρτυρία, ο 35χρονος οδηγήθηκε ξανά για ανάκριση ενώπιον του ΤΑΕ Λευκωσίας, όπου και παραδέχθηκε ότι επισκέφθηκε την συγκεκριμένη ταβέρνα, υποδεικνύοντας ωστόσο πως η πράσινη βαλίτσα για την οποία γίνεται λόγος δεν έχει καμία σχέση με τον ίδιο και ότι δεν συνδέεται με όλες τις βαλίτσες που μπορεί να εντοπίζονται. Αντιλαμβάνεστε ότι οι πληροφορίες υπάρχουν αρκετές, δεν απορρίπτει οτιδήποτε και εκείνο το οποίο γίνεται είναι να ακολουθούνται τα στάδια της αξιολόγησης για να μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Παρά τον ισχυρισμό του 35χρονου ότι η εγκληματική του δράση σταμάτησε στις 7 δολοφονίες, η αστυνομία αξιολογεί κάθε στοιχείο έως ότου διαπιστωθεί κατά πόσο τα όσα ισχυρίζεται ο δράστης αληθεύουν, με τις έρευνες να συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε μια προσπάθεια να αποκαλυφθούν όλες οι κρυφές πτυχές των δολοφονιών. Ένα μεγάλο συγγνώμη για τα